Συνεχίζεται η προσπάθεια της πρωτοβουλίας δημοτών για την προστασία του δημοτικού άλξου στο Φιτόριο, που έχει ως στόχο την προστασία του πνεύμονα αυτού της Αλεξανδρούπολης. Η πρωτοβουλία Δημοτών απέστειλε έγγραφο στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολη, στο οποίο υπογράφουν 207 πολίτε και με το οποίο ζητούν την παρέμβασή του με σκοπό να αλλάξει ο Δήμο την απόφαση σχετικά με την έκθεση στην οποία αναμένεται να κατασκευαστεί το νέο κλειστό γυμναστήριο Αλεξανδρούπολη. Να μην κατασκευαστεί δηλαδή στο άλλο του φυτορείου, αλλά να επιλεχθεί μία άλλη τοποθεσία. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από την οικολογική εταιρεία Εύρου όταν φίλοι από την περιοχή εκείνη μας ενημέρωσαν για το περιβαλλοντικό έγκλημα που θα γίνει αν, δυο, αν καρατομήσουν αυτό το δάσος. Στη συνέχεια τότε στείλαμε ένα έγγραφο στο Δήμο, ήταν τον Ιούνιο φέτος, γράψαμε όλα τα σχετικά, πιο εκτεταμένα τα γράψαμε, αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Τέλος λοιπόν, στη συνέχεια, επειδή βλέπαμε ότι προχωράει, Αποφασίσαμε να απευθυνθούμε σε φίλου, σε μέλη της Οικολογική Εταιρεία. Συστήσαμε την πρωτοβουλία Δημοτών για την προστασία αυτού του δάσου και ως τώρα συγκεντρώσαμε 207 υπογραφέ. Χθε κατα καταθέσαμε, βγάλαμε και ένα δελτίο τύπου για αυτή την ενέργεια και εκεί ενημερώνουμε ότι η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται. Όπω αναφέρει ο κύριο Δεμερίδη, πρόκειται για μια πανέμορφη και κατάφητη δασωμένη έκταση με πρωτοφανή για την Αλεξανδρούπολη ποικιλία δασικών ειδών που πρέπει να διασωθεί. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι η Αλεξανδρούπολη έχει 2,5 τετραγωνικά μέτρα ένα κάτοικο, ενώ μια υγιή οικολογικά πόλη πρέπει να έχει 18-20 τετραγωνικά τόσο λίγο που έχουμε εμεί έχει και η Αθήνα. Αλλά η Αθήνα, στην Αθήνα κτίστηκαν ακόμα και τα ρέματα. Η μισή Ελλάδα εκεί μένει. Εμεί, μια καινούργια πόλη, με νέο ρηματομικό σχέδιο, με επεκτάσει τη πόλη, όπου προβλέπεται από τον νόμο, από το Σύνταγμα, να έχουμε και χώρου πρασίνου. Τι κάναμε, έχουμε ένα άλσος εκεί, δώρο παλιών συναδέρφων μου πριν από 50-60 χρόνια, με μια τεράστια ποικιλία δέντρων που δίνουν πολυμορφία και πολυχρομία, είναι ό,τι χρειάζεται για να χρησιμοποιηθεί αυτό ω ένα άλσο επισκέψιμο από του κατοίκου. Μαθαίνουμε ότι θέλουν να το κόψουν. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή. Που, δηλαδή αναρωτιέμαστε, αυτοί που τα αποφάσισαν δεν διάβασαν το, το άρθρο 24 του Συντάγματο, δεν διαβάσαν το νόμο 2077 που μιλάει για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για το βιώσιμο αστικό περιβάλλον που προβλέπουν. Πώ είναι δυνατόν να τολμούν κάτι τέτοιο να κάνουν. Ωστόσο, αυτό που μπορεί κάποιο εύκολα να παρατηρήσει είναι ότι η ενέργεια αυτή τη πρωτοβουλία δημοτών έρχεται κάπω αργά, καθώ ήδη έχει βρεθεί οριστικό ανάδοχο για το έργο του κλειστού γυμναστηρίου. Είναι αλήθεια ότι έγινε αργά και αυτό τι σημαίνει, Ότι δεν γνωρίζαμε. Όταν μα ειδοποίησαν κάποιοι φίλοι, ξεκινήσαμε κι εμεί. Και στη συνέχεια μάθαμε ότι έγινε και η βγήκε και ο ανάδοχο. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, Μήπω ο Δήμο. Τυπικά είναι εντάξει όσον αφορά τη διάβεια. Τυπικά μόνο, όμω. Ε, δεν δε γνωρίζαμε τίποτα. Δε, δε, φταίμε εμεί που δεν γνωρίζαμε. Ε, δεν είμαστε δημόσια υπηρεσία και δεν τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Δε, δεν, δεν έχουμε τέτοιε αρμοδιότητε. Είμαστε ένα σύλλογο. Όμω, γύρω από αυτόν τον σύλλογο τώρα συμπαρατάσσονται πολίτε οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με την οικολογική εταιρεία. Έχουν τι ίδιε περιβαλλοντικέ ευαισθησίε. Το ξέρουν ότι το πράσινο χρειάζεται. Όλοι το ξέρουμε και όλοι μαζί προχωρούμε.